Δημοπρασίες ομολόγων. Εδώ θα μιλήσουμε τώρα, θα εξηγήσουμε λίγο πώς καθορίζεται η τιμή και προφανώς η απόδοση, δηλαδή το επιτόκιο των ομολόγων στην πρωτογενή αγορά. Για όσους δεν ξέρετε τι είναι τα ομόλογα και πώς λειτουργούν, προτείνω να ακούσετε πρώτα το βιντεάκι, το ηχητικό, το οποίο μιλάει για τα ομόλογα και πώς καθορίζεται το επιτόκιο ανάλογα με την τιμή που πληρώνει ο αγοραστής του ομολόγου στην πρωτογενή αγορά. Για όσους γνωρίζετε αυτά τα πράγματα, δεν χρειάζεται να τρέξετε κάπου και θα μιλήσουμε πλέον για την δημοπρασία των ομολόγων. Λοιπόν, ας πούμε τώρα, αυτό θα γίνει με ένα παράδειγμα φυσικά. Ας υποθέσουμε τώρα ότι το ελληνικό δημόσιο θέλει να βγει στην αγορά όπως θέλουμε και να δανειστεί 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του. Ανακοινώνει λοιπόν την πρόθεσή του αυτή και προκειμένου να δανειστεί το συνολικό αυτό ποσό γίνεται μια δημοπρασία. Όπως δηλαδή βλέπουμε ότι γίνονται δημοπρασίες για έργα τέχνης ή για οτιδήποτε άλλο, γίνονται δημοπρασίες και για τα ομόλογα του δημοσίου στην πρωτογενή αγορά. Και εκεί φυσικά, όπως μπορούμε να φανταστούμε, γίνεται ένας μειοδοτικός διαγωνισμός. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι εκεί πέρα που θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα ζητήσει το χαμηλότερο επιτόκιο προκειμένου να δανείσει τα χρήματά του στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί φυσικά αυτό είναι προς το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου. Άρα λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι γίνεται αυτή η δημοπρασία και στην οποία δημοπρασία αυτή συμμετέχουν φυσικά θεσμικοί επενδυτές, δηλαδή μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι ειδικά πιστοποιημένοι για να συμμετέχουν σε τέτοιους διαγωνισμούς, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κτλ. Και οι προσφορές που υπάρχουν είναι οι εξής. Μία εταιρεία, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θέλει να δανείσει, προσφέρει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Θυμηθείτε, λέμε ότι το δημόσιο θέλει να δανειστεί 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μία εταιρεία λοιπόν προσφέρει 3 δισεκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο 3,2%, και εδώ κατατάσσω τις προσφορές που έχει πάρει το ελληνικό δημόσιο από αυτή που έχει το χαμηλότερο επιτόκιο προς αυτή που έχει το μεγαλύτερο επιτόκιο. Άρα λοιπόν η πρώτη δίνει 3 δις με επιτόκιο 3,2% και ζητάει αυτό το επιτόκιο ως πληρωμή της. Μια άλλη εταιρεία προσφέρει 1 δις αλλά με επιτόκιο ελαφρώς μεγαλύτερο 3,4%. Μια άλλη εταιρεία προσφέρει 2 δις και ζητάει επιτόκιο 3,5%, και μια τέταρτη χρηματοπιστωτική εταιρεία προσφέρει 3 δις με επιτόκιο όμως μεγαλύτερο της τάξης του 3,7%. Άρα λοιπόν έχουμε 4 διαφορετικές προσφορές που το σύνολό τους είναι 3 και 1 4 και 2 6 και 3 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς τώρα λοιπόν καθορίζεται εδώ πέρα η τιμή και το επιτόκιο των ομολόγων και το ποσό το οποίο θα δανειστεί τελικά το ελληνικό δημόσιο. Αφού λοιπόν, όπως έκανα εγώ εδώ πέρα, κατατάξουμε τις προσφορές που υπάρχουν σε ποσό και επιτόκιο με βάση το χαμηλότερο επιτόκιο από το χαμηλότερο επιτόκιο προς το μεγαλύτερο επιτόκιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι το χαμηλότερο επιτόκιο προσφοράς που έχουμε είναι το 3,2% και η εταιρεία αυτή θέλει να δανείσει, προσφέρει 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Άρα παίρνουμε αυτή την προσφορά και μας μένουν άλλα 2 δισεκατομμύρια, γιατί είπαμε ότι βγαίνουμε στην αγορά για 5 δισεκατομμύρια. Η αμέσως καλύτερη προσφορά που έχουμε είναι 1 δισεκατομμύριο μιας κάποιας άλλης εταιρείας, η οποία όμως το προσφέρει αυτό σε επιτόκιο 3,4%, άρα 3 και 1, 4 δισεκατομμύρια. Η τρίτη καλύτερη προσφορά από απόψεως επιτοκίου είναι μιας τράπεζας, η οποία προσφέρει 2 δισεκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο 3,5%. Άρα τώρα εμείς έχουμε ήδη μαζέψει 4 δις από τις δύο πρώτες εταιρείες. Αυτή η εταιρεία προσφέρει 2 δις
και για να συμπληρώσουμε τα 5 δις που θέλουμε θα πάρουμε μόνο το 1 δις και βλέπουμε ότι τώρα συμπληρώνοντας το ποσό των 5 δις που θέλουμε το επιτόκιο της τελευταίας αυτής εταιρείας με την οποία συμπληρώνουμε το ποσό που θέλουμε είναι το 3,5%. Αυτό το 3,5% είναι και το επιτόκιο στο οποίο θεωρείται ότι έκλεισε αυτή η δημοπρασία. Όταν θα πούμε λοιπόν ότι το ελληνικό δημόσιο βγήκε στις αγορές για να δανειστεί 5 δισεκατομμύρια ευρώ και δανείστηκε με επιτόκιο 3,5%, είναι λοιπόν το επιτόκιο του τελευταίου που συμπλήρωσε το ποσό αυτό στην διαδικασία αυτής της δημοπρασίας. Τώρα, τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Αυτή η δημοπρασία αυτής της μορφής ονομάζεται Dutch Auction, μια δημοπρασία δηλαδή Ολλανδικού τύπου. Σε αυτή την περίπτωση τώρα, τόσο ο τελευταίος που καθορίζει το επιτόκιο, αυτό το 3,5%, όσο και όλοι οι προηγούμενοι του, δηλαδή και αυτός που πρόσφερε 3 δις με 3,2% και αυτός που πρόσφερε 1 δις με 3,4%, όλοι αυτοί θα πάρουν τελικά την τιμή την οποία έκλεισε ο τελευταίος που συμπλήρωσε το ποσό για το οποίο βγήκε στις αγορές η κυβέρνηση, δηλαδή το 3,5%. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, οι δύο άλλοι πρώτοι βγαίνουν κερδισμένοι από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή ο πρώτος ήταν διατεθειμένος να δανείσει 3 δις με 3,2% και τελικά θα τα δανείσει αυτά με επιτόκιο 3,5%. Όπως και ο δεύτερος ήθελε να δανείσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ με επιτόκιο 3,4% και τελικά θα εισπράξει επιτόκιο 3,5%. Άρα λοιπόν αυτό το επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από τον τελευταίο που συμπληρώνει το ποσό το οποίο δανείζεται αυτός που κάνει τη δημοπρασία, αυτός που πάει να δανειστεί στην πρωτογενή αυτή αγορά, αυτός καθορίζει το επιτόκιο και για όλους τους, και για όλους τους προηγούμενους. Τώρα, να εξηγήσουμε και κάποια άλλα πράγματα σχετικά με αυτές τις δημοπρασίες. Πολλές φορές ακούμε, για παράδειγμα, ότι βγήκε το ελληνικό δημόσιο, όπως το παράδειγμα μας εδώ πέρα, για να δανειστεί 5 δισεκατομμύρια και υπήρχε μια κάλυψη 200% σε αυτό το ποσό. Αυτό καταρχήν σημαίνει ότι οι προσφορές, οι συνολικές που υπήρχαν, ήταν 200% του ποσού το οποίο βγήκε να ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, στο παράδειγμά μας, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε 5 δισεκατομμύρια και οι συνολικές προσφορές οι οποίες υποβλήθηκαν, χωρίς να υπολογίζουμε φυσικά το επιτόκιο εδώ πέρα, ήταν της τάξης των 10 δις. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε 200% κάλυψη. Όταν λοιπόν ακούμε ότι μια έκδοση καλύφθηκε κατά 200% ή καλύφθηκε δύο φορές όπως αναφέρεται στον τύπο πολλές φορές, σημαίνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Πόσα χρήματα σε σχέση με αυτά που ζητούσε ο εκδότης του ομολόγου τελικά κατάφερε να μαζέψει σε προσφορές. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του αυτού που κάνει την δημοπρασία, αυτού που πάει να δανειστεί, πόσες από αυτές τις προσφορές τελικά θα αποδεχτεί. Δηλαδή, στο παράδειγμα μας περιγράψαμε παραπάνω ότι βγήκαμε στις αγορές για 5 δις και τελικά πήραμε 5 δις από τις αγορές. Όμως, ο εκδότης του χρέους μπορεί να αποφασίσει να δανειστεί περισσότερα χρήματα. Βλέποντας λοιπόν τις προσφορές που υπάρχουν και αν τον ικανοποιούν τα επιτόκια που υπάρχουν στις παρακάτω προσφορές, που είναι προφανώς με μεγαλύτερο επιτόκιο, μπορεί να επιλέξει να δανειστεί περισσότερα χρήματα. Για παράδειγμα, το ελληνικό δημόσιο βγήκε για 5 δις, μπορεί τελικά, εφόσον είδε ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη κάλυψη και εφόσον χρειάζεται τα χρήματα φυσικά, να επιλέξει αντί για 5 να πάρει από τις αγορές να αντλήσει 7 δισεκατομμύρια. Σε αυτή την περίπτωση προφανώς δεν θα σταματήσει στην τρίτη καλύτερη προσφορά των 2 δις από τα οποία πήρε το 1 με επιτόκιο 3,5%, αλλά αυτό που θα κάνει είναι ότι θα πάρει το σύνολο των 2 δις
που δίνει αυτός ο τρίτος καλύτερος μειοδότης, και θα πάει και στον τέταρτο, όπου πλέον έχει μαζέψει από τους τρεις πρώτους 6 δισεκατομμύρια, άρα χρειάζεται ακόμη ένα δις για να πάει στα 7 που είπαμε ότι τελικά αποφασίζει να δανειστεί. Άρα από τον τέταρτο μειοδότη που προσφέρει 3 δις θα πάρει ένα δις, και το επιτόκιο που προσφέρει αυτός είναι το 3,7%. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πλέον το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 3,7%. Θα πούμε λοιπόν ότι υπήρχε κάλυψη, βγήκαμε στις αγορές, αυτό είναι το ρεπορτάζ που θα ακούσετε, βγήκαμε στις αγορές για 5 δις, τελικά αντλήθηκαν 7 δις, υπήρχε κάλυψη 200% και το επιτόκιο με το οποίο δανείστηκε η ελληνική κυβέρνηση είναι 3,7%. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, όπως έγινε και προηγουμένως, όπως περιγράψαμε στη δημοπρασία αυτή, όλοι οι προηγούμενοι, και αυτός που πρόσφερε τα 3 δις με 3,2% και αυτός που πρόσφερε το 1 με 3,4% και αυτός που πρόσφερε τα 2 με 3,5%, όλοι αυτοί πλέον θα πληρωθούν αυτό το επιτόκιο το 3,7%. Μια άλλη λεπτομέρεια εδώ πέρα που χρειάζεται να εξηγήσουμε είναι αυτό που θα ακούσετε συχνά στα σχετικά ρεπορτάζ, στα νέα, που μιλάνε για ανταγωνιστικές και μη ανταγωνιστικές προσφορές. Όλος αυτός ο μηχανισμός που περιγράψαμε εδώ πέρα των προσφορών, αυτοί που προσφέρουν τα 3, 1, 2 και 3 δισεκατομμύρια σε διαφορετικά επιτόκια σε αυτό το μειοδοτικό διαγωνισμό, όλες αυτές οι προσφορές ονομάζονται ανταγωνιστικές προσφορές, γιατί ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποια θα προσφέρει το χαμηλότερο επιτόκιο, έτσι ώστε να μπορέσει να δανείσει αυτή την ελληνική κυβέρνηση. Πέρα όμως από αυτόν τον μηχανισμό υπάρχουν και οι λεγόμενες μη ανταγωνιστικές προσφορές. Δηλαδή, πώς λειτουργεί αυτό? Υπάρχουν κάποιοι που συμμετέχουν σε αυτήν την δημοπρασία και καθορίζεται το επιτόκιο όπως το εξηγήσαμε προηγουμένως, και υπάρχει και οποιοδήποτε άλλος ο οποίος μπορεί να συμμετέχει και να πει και εγώ θα υποβάλω και εγώ μια μη ανταγωνιστική προσφορά. Για παράδειγμα, μια τράπεζα αποφασίζει να συμμετέχει και αυτή με 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως μη ανταγωνιστική προσφορά. Αυτό σημαίνει τώρα ότι αυτή η τράπεζα θα αποδεχτεί οποιοδήποτε επιτόκιο καθοριστεί στις ανταγωνιστικές προσφορές μέσω της δημοπρασίας, και αν τελικά το δημόσιο επιλέξει να πάρει το δισεκατομμύριο το οποίο προσφέρει, αυτή θα πληρωθεί το όποιο επιτόκιο το οποίο θα διαμορφωθεί στην αγορά. Δηλαδή, αν διαμορφωθεί το 3,5% που είπαμε προηγουμένως, αυτή δεσμεύεται να προσφέρει το 1 δισεκατομμύριό της και να πληρωθεί 3,5%. Αν διαμορφωθεί τελικά το 3,7% που δώσαμε στο δεύτερο παράδειγμα που αντλήσαμε αντί για 5, 7 δισεκατομμύρια ευρώ, τότε αυτή θα πληρωθεί 3,7%. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι προσφορές δεν ονομάζονται ανταγωνιστικές, αλλά ονομάζονται μη ανταγωνιστικές προσφορές, γιατί πλέον αυτές αποδέχονται την τιμή του επιτοκίου η οποία διαμορφώνεται κατά τις ανταγωνιστικές προσφορές που γίνονται μέσα στην δημοπρασία. Συνήθως στις μη ανταγωνιστικές προσφορές έχουμε επενδυτές οι οποίοι είναι μικρότερες κλίμακας από ότι είναι αυτοί που συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές προσφορές. Μπορεί να είναι εταιρείες, μπορεί να είναι κάποιες τράπεζες, αλλά συνήθως προσφέρουν μικρότερα ποσά από ότι προσφέρονται στις ανταγωνιστικές προσφορές που γίνονται μέσω της δημοπρασίας. Ελπίζω αυτά να διαφώτισαν λίγο έτσι το τι γίνεται στις δημοπρασίες των ομολόγων, πώς λειτουργεί αυτή η αγορά. Οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση έχετε ή ιδέα για κάποιο άλλο σχετικό βίντεο που να εξηγούμε κάποια τέτοια πράγματα, μπορείτε να το σχολιάσετε κάτω από το βίντεο και θα το διαβάσω και θα σας απαντήσω αμέσως. Ευχαριστώ πολύ.